κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Ή κόκκινη από ζωή, ή κόκκινη από θάνατο. Το Σάββατο το βράδυ, σε ηλικία 72 ετών, έφυγε ο πατρινός μουσικοσυνθέτης Θάνος Μικρούτσικος, σκορπίζοντας θλίψη στα αγαπημένα του πρόσωπα, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και κατέληξε στο ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Θάνος Μικρούτσικος γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1947 εδώ στην Πάτρα. Μεγάλωσε στην Αράτου και Κορίνθου και πήρε τις πρώτες του μουσικές γνώσεις στο κτίριο που βλέπετε πίσω μου, στην Φιλαρμονική Εταιρεία της Πάτρας, πριν φύγει για σπουδές στην Αθήνα. Ποια κοινωνία, το ρωτήσαμε. Η κοινωνία στην οποία ο ψαράς θα γράφει ποίηματα και ο ποιητής θα ψαρεύει. Άρχισε να συνθέτει στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αλλά επίσημα εμφανίστηκε το 1975 με τον δίσκο «Πολιτικά τραγούδια». Με τον δίσκο «Σταυρός του Νότου», σε ποίηση Νίκου Καβαδία, ανοίχθηκε σε ευρύτερη τραγουδιστική θεματική, υπηρετώντας παράλληλα το θέατρο, καθώς και την ηλεκτρονική και ατονική μουσική. Ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη της μουσικής, συνεργάστηκε με μεγάλους ερμηνευτές, ενώ έχει γράψει μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν πάντα αληθινός και έλεγε ελεύθερα τη γνώμη του σε κάθε συνέντευξη, όπως είχε κάνει και το 2012 μέσα από το Ιόνιαν. Η απόλυτη συγκίνηση, θέλω να σας πω ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Σας ευχαριστώ όλους. Διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού από το 1994 ως το 1996 και έχει συνδυάσει το όνομά του με τα σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα της Πάτρας, καθώς ήταν ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και καλλιτεχνικός διευθυντής του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάτρα 2006. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημού Πατρέων, που συνεδρίασε εκτάκτος μετά την θλιβερή είδηση του θανάτου του, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στον προσκατασκευή συνεδριακό χώρο του Εργοστασίου Τέχνης και να ονομαστεί Εργοστάσιο Τέχνης Θάνος Μικρούτσικος. Η πόλη μας είναι φτωχότερη πλέον. Έδωσε με το έργο του τόσα, θα μας συντροφεύει και θα τον έχουμε δίπλα μας με το έργο του. Τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα για τον Θάνο Μικρούτσικο πολλά. Ο θάνατος του Θάνου Μικρούτσικου αποτελεί αναμφισβήτητα μεγάλη απώλεια για την τέχνη και τον πολιτισμό μας γενικότερα. Και η απώλεια αυτή είναι τόσο περισσότερο επώδυνη όσο έρχεται σε μια εποχή κατά την οποία τέτοια κενά είναι πολλαπλώς δυσαναπλήρωτα. Με τη μοναδική μουσική του, αλλά και την πολιτική και κοινωνική του παρουσία, ο Θάνος Μικρούτσικος σφράγισε την εποχή μας. Τον αποχαιρετούμε καθώς ξεκίνησε να συναντήσει το Σταυρό του Νότου. Θερμά συλληπιτήρια στους δικούς του. Και στη ζωή του και στη μάχη για τη ζωή του απέδειξε το μεγαλείο ενός καλλιτέχνη που δεν σταμάτησε ποτέ να είναι στο φτερό του Καρχαρία. Τον ευχαριστούμε για όλα όσα έκανε για μας. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 30 Δεκέμβρη και ώρα 2:30 από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εμείς θα τον θυμόμαστε όπως την τελευταία φωτογραφία που ανέβασε μέσα από το νοσοκομείο. Τότε αισθανόταν δυνατός και με την φράση του αγαπημένου του Χικμέτ μας έλεγε πως το ζήτημα δεν είναι να είσαι εχμάλωτος, το να μην παραδίνεσαι. Αυτό είναι. Να κατακτήσουμε το αδύνατο. Σας ευχαριστώ.